Τουρκία ήταν μια σοβαρή χώρα, θα έλεγα ότι θέλει να μας τρελάνει με αυτές τις ανακοινώσεις που κάνει. Απλώς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Τουρκία, ξέρουμε τι είναι το φαίνεσαι, ξέρουμε πώς είναι μια δικτατορία και πρέπει συνεχώς να ανακοινώνει πράγματα που δεν πειράζει αν είναι έξω πραγματικά, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος που θα μπορέσει να πει το αντίθετο. Τώρα, ανακοινώνει ότι θα κατασκευάσει ατσάλινο θόλο, άρα θα είναι ένα πολλαπλό επίπεδο συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Όταν το ακούμε έτσι είναι ήδη προβληματικό. Όταν ξέρουμε ότι όλοι οι αισθητήρε και τα όπλα θα λειτουργούν ολοκληρωμένα μεταξύ τους σε μια δικτυακή δομή, καταλαβαίνουμε ότι εδώ είμαστε πέρα της πραγματικότητας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να συμπεριλάβουμε στη σκέψη μας για να αντιμετωπίσουμε ορθολογικά αυτά τα δεδομένα είναι να, να δούμε το θέμα της συμβατότητας των όπλων. Όταν η Τουρκία έχει δικά της δρόντς, κακιά ώρας πάνω στα έχει, όταν έχει νατοϊκά όπλα, όπως είναι βέβαια και τα F-16, όταν έχει και ρώσικα όπλα, όπως είναι τα S-400. Όλα αυτά δεν είναι σύμβατα. Τα ρώσικα και τα νατοϊκά δεν είναι σύμβατα. Πώς θέλεις τώρα να τα ενεργοποιήσεις σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και με έναν συντονισμό, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το δομικό πρόβλημα. Επίσης, ανακοινώνει η Τουρκία ότι αυτό το πρόγραμμα ατσάλινο στόλο, ουσιαστικά θα το αναπτύξει με εγχώριου πόρου και σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, εδώ είναι το κερασάκι τη υπόθεση, γιατί όταν βλέπουμε την οικονομία τη Τουρκία, πώ πάνε τα πράγματα, πώ λειτουργεί με τον πληθωρισμό και κάνει μια τέτοια ανακοίνωση, βέβαια μα θυμίζει το πρόγραμμα ΚΑΝ, για το οποίο βέβαια ξαναμίλησε. Άρα η πραγματικότητα τη όλη υπόθεση έχει ω εξή. Δυσκολεύεται η Τουρκία να αντιμετωπίσει το γεγονό ότι η Ελλάδα διαθέτει όχι μόνο τα F-16 και βέβαια τα Ραφάλ, αλλά θα έχει και τα F-35. Δεν θα έχει μόνο Μπελαρά, θα έχει και τα Constellation τη Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο είναι μια διαφορά που κάνει τη διαφορά. Άρα σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να κάνει έναν θόλο για τον οποίο έχουμε συζητήσει και εμείς και βέβαια και το Ισραήλ. Άλλωστε το Steel Dome και το Iron Dome καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Αυτό σημαίνει τι, σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν έχει Eurofighter, από τη στιγμή που έχει βγει εκτός του προγράμματος των F-35, από τη στιγμή που προσπαθεί να παίξει και στο νατοϊκό πλαίσιο και στο ρωσικό πλαίσιο και δεν τα βγάζει πέρα. Από τη στιγμή που είναι όλο και πιο ακραία στις δηλώσει της και καταφέρει να φοβήσει ακόμα και τους Τούρκους ψηφοφόρους που δεν είναι δυστυχώς για αυτή τη δικτατορία τόσο ακραίοι. Καταλαβαίνουμε ότι θέλει να κάνει συνεχώς όλο και πιο ενισχυμένες ανακοινώσεις, αλλά επί του πρακτέου καταλαβαίνουμε ότι όταν συζητάνε ταυτόχρονα και για τον εξυγχρονισμό των τουρκικών αρμάτων μάχης, για τα μαχητικά αεροσκάφη με εγχώριες δυνατότητες και για την ανάπτυξη ενός εγχώριου κινητήρα, καταλαβαίνουμε ότι ο ατσάλινος τσόλος είναι κάτι πέρα του κοσμολογικού ορίζοντα. Εντελώς εκτός πραγματικότητας και ανακοινώνεται για να μπορεί να πει η Τουρκία ότι κάνει κάτι σε σχέση με όλες τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Τουρκία στην πραγματικότητα σε διάφορες χώρες αλλά δεν τα καταφέρνει ούτε είναι συμβατά. Άρα η αλήθεια είναι ότι έχει μια αντιπαράθεση με μας, με την Ελλάδα, γιατί βλέπει ότι έχουμε έναν εξοπλισμό που έχει ενισχυθεί και πρέπει να βρει και αυτή κάτι να πει. Άρα όταν μιλάμε ειδικά για εγχώριους πόρους, σε εθνικό επίπεδο, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα δώσει καμία σημασία σε οτιδήποτε άλλο, μπορεί να λέει τα δικά της και να τα απορρίπτει αμέσως μετά, γιατί δεν εμπλέκεται κανένας άλλος. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία σε όλη αυτή την ανακοίνωση είναι ότι φαίνεται ότι ακόμα και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία προσπαθεί μέσω ανακοινώσεων να πάρει πρωτοβουλίες οι οποίες όμως ούτε ανθεκτικές είναι ούτε αποτελεσματικές για να ανατρέψει τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η ενίσχυση του εξοπλισμού τη Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία, αυτό πρέπει να θυμόμαστε και όχι τα τρελά που ανακοινώνουν.